Είμαστε με τη συγγραφέα του μυθιστορήματος το Μπλε Ζαφύρι, Ρένα Ρώση Ζαϊρή, και έχουμε έρθει για την παρουσίαση του νέου βιβλίου. Θέλετε να μας πείτε από πού εμπνευστήκατε γι' αυτό σας το βιβλίο? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην αγαπημένη μου Μυτιλίνη. Ευχαριστώ πολύ φέτος το βιβλιοπωλείο Φωτίου και την κυρία Μέρη και τη Μιρένα μου με φώναξαν κοντά τους για το καινούριο μου βιβλίο, το Μπλε Ζαφύρι. Το Μπλε Ζαφύρι το εμπνεύστηκα, όπως όλα τα βιβλία μου, από τους αναγνώστες μου. Γράφω για εκείνους, γράφω μέσα από εκείνους για εκείνους. Και είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη δύναμη της γυναίκας. Μιλάει όλα όσα ακούω, ρουφάω την καθημερινότητα και μετά τη μετουσιώνω σε λέξεις. Τόσο καιρό λοιπόν και με όλα αυτά που ζούμε, με τα εγκλήματα που γίνεται κατά των γυναικών, με την κακοποιητική συμπεριφορά πολλών ανδρών, δεν μπορούσα. Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Διάλεξα λοιπόν ένα νησί και πάλι, ενώ πέρσι είχα διαλέξει τη Μυτιλίνη στην Αλμύρα, που στόχο είχε την αναζήτηση ευτυχίας και ένα βιβλίο που αγαπήσατε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Φέτος με το καινούριο, με το Μπλε Ζαφύρι, διάλεξα τη Λίμνο. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να γράψω για το Αιγαίο. Όπως λένε πολλοί δημοσιογράφοι, το Αιγαίο κυλάει στις φλέβες σας πια. Γιατί τους ήρωές μου δεν τους θέλω στατικούς. Εκτός από τη Λίμνο βέβαια, το μυθιστόρημα ταξιδεύει και σε άλλα μέρη πολλά της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά βασικά εκτελείστε στη Λίμνο. Και είναι μια ιστορία με ένα κοριτσάκι που ο μπαμπάς της είναι κριτικός και η μαμά της Ρωμά, και ο μπαμπάς της έρχεται στη Λίμνο από την Κρήτη, για κάποιο λόγο ερωτεύεται την κοπελιά αυτή τη Ρωμά, παντρεύεται και κάνει τη Μελάνθη. Η Μελάνθη μεγαλώνει. Δυστυχώς από τα πρώτα χρόνια της ζωής της αντιμετωπίζει διαφορετικότητα, γιατί τα άλλα παιδάκια, επειδή είναι πιο μελαμψή, αμέσως την κοροϊδεύουν. Όμως στέκεται κοντά της ένα γόρι, 2 χρόνια μεγαλύτερος, ο Άλκης, και ξέρεις, το βιβλίο σταματάει για λίγο στα χρόνια της εφηβείας, αυτά τα χρόνια τα απίστευτα, που είναι εκρηκτικά και αθώα μαζί, γεννιέται σιγά σιγά, δεν ξέρουν ακόμα αν είναι ερωτευμένοι, σιγά σιγά κάνει τα πρώτα της βήματα, θέλει να γίνει φιλόλογος και μπαίνει στο πανεπιστήμιο στην Κρήτη, οπότε πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί που γεννήθηκε ο μπαμπάς της, και ξαναγυρίζει στη Λίμνο, διορίζεται εδώ ως φιλόλογος. Εν τω μεταξύ ο Άλκης έχει γίνει αστυνομικός και ετοιμάζεται να μεταταθεί και αυτός στο νησί, αλλά κάτι συμβαίνει, μέσα πολλά στη ζωή της μάλλον συμβαίνουν, μέσα σε όλα χάνεται η μητέρα της, τώρα αυτοκτόνησε, τη δολοφόνησαν, δεν θέλω να πω, μπλέκεται σε αυτό το βιβλίο ένα γεράκι, κυνηγός, μπλέκεται ένα σκορπιός, μπλέκονται και κάποιοι σε ένα παράλληλο σύμπαν και στην Καβάλα μάλλον, γεννιέται ένα γόρι, ο Μάρκος, κοντά είναι και η Καβάλα, ωραία πολύ κι αυτή. Συνήθως γράφω για πόλεις που έχουν νερό, ποτάμια, λίμνες, έχω τρέλα εγώ με το νερό. Ο Μάρκος λοιπόν μεγαλώνει σε μια κακοποιητική οικογένεια και έτσι κάποια στιγμή όταν μεγαλώνει αρχίζει να κακοποιεί και αυτός καλά καλά χωρίς να το θέλει. Επειδή είμαι παιδαγωγός και έχω σπουδάσει παιδική ψυχολογία, τα παιδάκια που μεγαλώνουν σε μια κακοποιητική οικογένεια δεν είναι όλα. Δεν κακοποιούν όλα τις γυναίκες τους ή τις συντρόφους τους ή οποιαδήποτε γυναίκα, ούτε τις σκοτώνουν. Δεν γεννιέται ένας άντρας πάντως και λέει «εγώ μόλις μεγαλώσω θα στραφώ εναντίον των γυναικών». Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Υπάρχουν παιδιά, αγόρια που μεγαλώνουν σε κακοποιητική οικογένεια, που είναι πάρα πολύ τρυφεροί με τα δικά τους τα παιδιά, που είναι κοντά στα παιδιά, όμως υπάρχουν και άλλοι που κάποια στιγμή βγάζουν όλο αυτό το μίσος και την κακία με την οποία έχουν μεγαλώσει, και το βιβλίο στέκεται σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτές τις γυναίκες και τις φωνάζει «μη γίνεστε θύμα, προσπαθήστε να ξεφύγετε, αρπάξτε από το χέρι το παιδί σας και φύγετε από αυτό το περιβάλλον το κακοποιητικό», γιατί τις περισσότερες φορές ξέρεις τι συμβαίνει, τους συγχωρούν τους άντρες τους και κάθονται εκεί. Και μέχρι που χτυπάει την πόρτα η αστυνομία και πάντα λένε «όχι, όχι, δεν χτύπησα, έπεσα από τις σκάλες». Κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν, υπάρχει μια τέτοια συγκλονιστική στιγμή στο βιβλίο που ο γιος είναι μεγάλος και
λέει στη μαμά του, δεν φεύγει από το σπίτι, όσο φταίει ο μπαμπάς μου, άλλο τόσο φταίς και εσύ. 50-50. Γιατί πολλές φορές λένε, κάθομαι για τα παιδιά μου, πού να πάω. Αυτά τα παιδιά τα τραυματίζονται, θα είναι πάρα πολύ άσχημα στην καρδούλα τους, μεγαλώνουν με όλη αυτή τη συμπεριφορά που βλέπουν τον μπαμπά τους να συμπεριφέρεται άσχημα στη μαμά τους. Άρα, τι είναι για αυτούς οι γυναίκες, είναι πολλά σκαλιά κάτω. Οπότε, πώς μετά να δομήσουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν και αυτοί σωστοί άντρες, δοτικοί, καλοί πατεράδες. Ο Μάρκος λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται έχει τη δική του ιστορία στο βιβλίο, γιατί όλους τους ηρωές μου τους ξεκινάω από την πολύ μικρή ηλικία για να καταλάβουν οι αναγνώστες τι συμβαίνει, ό,τι είμαστε, ό,τι επάγγελμα διαλέγουμε, το σύντροφό μας στη ζωή μας, τα πάντα, ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία, από πόσο αγάπη και ασφάλεια έχουμε πάρει. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ ο Άλκης ετοιμάζεται να παντρευτεί την Μελάνθη, εμφανίζεται στη ζωή της ο Μάρκος και όλα αλλάζουν. Επίσης, το βιβλίο στέκεται πολύ τρυφερά, έχει πάρα πολλές ανατροπές, μία από τις οποίες είναι και η εμφάνιση ένα κοριτσάκι που το λένε Μαργαρίτα, το οποίο είναι παιδί με σύνδρομο Άσμπεργκερ, αυτά τα παιδιά αγγέλους, αυτά τα παιδιά που ο Θεός τα φέρνει στη γη για κάποιο λόγο και ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί που μεγαλώνουν ένα τέτοιο παιδί, για κάποιο λόγο τους διάλεξε ο Θεός. Δηλαδή, μόνο που το λέω να τριχιάζω, γιατί τα ξέρω αυτά τα παιδάκια, τα αγγελούδια. Μπορώ να πω αυτή την ανατροπή, όχι όμως όλοι. Η Μελάνθη καταλαβαίνει ότι η αδελφή της, η Μαργαρίτα, στέκεται κοντά σε αυτό το παιδάκι και το βιβλίο το έβγαλα μπλε ζαφύρι, γιατί κάποια στιγμή ο Άλκης χαρίζει ένα οικογενειακό κοιμήλιο, γιατί λατρεύει τη Μελάνθη και της χαρίζει ένα μπλε ζαφύρι και της το κρεμάει στο λαιμό και παρόλο που η ζωή το θέλει και χωρίζουν για ένα διάστημα, το κρατάει το μπλε ζαφύρι η Μελάνθη και είναι αυτό που της δίνει τη δύναμη να τα καταφέρει. Το ίδιο και η Μαργαρίτα της σώζει τη ζωή. Θέλω δηλαδή να δείξω, να αντιπροσωπεύει το μπλε ζαφύρι τη δύναμη της γυναίκας, γιατί κάθε γυναίκα είναι δυνατή, κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της απίστευτη δύναμη, κάθε άνθρωπος, αλλά εδώ ιδιαίτερα σε αυτή την ιστορία η Μελάνθη μου, και θέλω με αυτό το βιβλίο να βροντοφωνάξω σε κάθε γυναίκα ότι μπορείς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου, η ζωή σου ανήκει, μην γίνεσαι θύμα, μην αφήσεις κανέναν, ακόμα και να σε αγγίξει αν δεν θέλεις εσύ. Είναι ένα βιβλίο μεθυσμένο, μεθάει με τσίπουρα, με ρακές, ακόμα πηγαίνει και στο αμύντεο με κρασιά. Είναι ένα βιβλίο πολύ θυμωμένο από όλα αυτά που ζούμε. Ένα βιβλίο μαγευτικό, γιατί περπατάει στα βήματα του έρωτα, γιατί ο έρωτας είναι η ανάσα του Θεού σε αυτή τη γη. Ένα βιβλίο που τα έχει όλα μέσα τους και έχει και μια μεγάλη ανατροπή. Υπάρχει μια συγγραφέας, είναι δηλαδή παράλληλη αφήγηση. Η συγγραφέας, πες ότι είμαι εγώ, ξεκινάει να παραδώσει το βιβλίο της στο εκδοτικό οίκο και το αρχίζει και το διηγείται. Και κάθε φορά, στην αρχή του κεφαλαίου, με δύο λόγια, βάζει τον αναγνώστη μέσα στην ουσία του βιβλίου και είναι σαν να μιλάω εγώ, ξέρεις, έχει δικά μου προσωπικά βιώματα, βιώματα από τις φίλες μου αναγνώστριες, είναι ένα βιβλίο που λάτρεψα. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε φίλη ή φίλο μου, γιατί οι αναγνώστες μου είναι φίλοι της καρδιάς μου, έχω τουλάχιστον γύρω στις 60.000 στο Facebook και μιλάμε καθημερινά. Μέσα από εκείνους γράφω τα βιβλία μου. Έχω φανταστικές κριτικές, το λάτρεψαν τον μπλε ζαφύρι και ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη ανατύπωση. Τους ευχαριστώ πολύ και θέλω να τους δώσω τη δύναμη με αυτό το βιβλίο, να νιώσουν ότι όλοι έχουμε μέσα τη δική μας την προσωπική δύναμη, να μην γινόμαστε ποτέ θύματα για κανέναν, να βουτάνε στον μπλε ζαφύρι της καρδιάς τους και να χαμογελάνε στη ζωή. Αν σας ζητούσα να διαλέξετε ένα από όλα τα βιβλία που έχετε γράψει,
Ποιο θα ήταν και γιατί? Έχω γράψει 18 μυθιστορήματα και είναι όλα σου παιδιά μου, που λένε. Το αγαπώ το ένα περισσότερο από το άλλο. Υπάρχουν όμως δύο βιβλία. Τα Δίδυμα Φεγγάρια, που είναι αληθινή ιστορία από μια φίλη της γιαγιάς μου, που μου χάρισαν τόσες πολλές. Μου χάρισε το βραβείο του κοινού σε μεγάλο βιβλιοπωλείο. Έγινε σύριαλ, όπως και Τα Αστέρια στην Άμμο, αληθινή ιστορία. Αλλά αν αυτή τη στιγμή μου πεις ποιο βιβλίο αγαπώ πιο πολύ, θα σου πω αυτό, το Μπλε Ζαφύρι, γιατί είναι το μωρό μου. Γιατί το ακούμπησα στα χέρια σας τώρα, στην αγκαλιά σας, και θα το πάρετε τρυφερά και θα χωθείτε μέσα και θα ταξιδέψετε. Ενώ τα άλλα μεγάλωσαν πια και προχωράνε μόνα τους, όπως κάθε μαμά. Το τελευταίο βιβλίο που γράφω κάθε φορά έχει κομμάτια από μένα και σιγά σιγά το αφήνω, ξέρεις, λίγο πριν ξεκινήσω να γράψω το επόμενο.